Η εκπομπή που ακολουθεί είναι προσφορά από το Περισκόπιο του Πολιτισμού του Γιάννη Διαβάτη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας. Να κάνουμε το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής με αυτό το βιβλίο, του οποίου τον συγγραφέα, τον κύριο Νίκο Σοφή, ψυχίατρο κλινικής ψυχοπαθολογίας, ομοιοπαθητικός ψυχαναλυτής υπαρξιστικής ψυχοθεραπείας. Η οποία υπαρξιστική ψυχοθεραπεία είναι αυτό το νέο ρεύμα που εισήγαγαν στην Αγγλία. Θα τα πούμε. Να σε καλωσορίσουμε λοιπόν, γιατρέ. Αν σε βρήκα. Μας ζήτησαν από τις εκπομπές που έχουμε κάνει στην τηλεόραση με τον Νίκο τον Σοφή, ζητήσατε να μιλήσουμε εκτενέστερα για αυτό το βιβλίο με τον τίτλο, όπως είπαμε, «Το μαύρο σεξ και η πολιτική ψυχοπαθολογία». Που το μαύρο σεξ τι είναι? Θα το εξηγήσουμε. Είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα αυτή τη φορά μέσα στο YouTube να έχουμε τον γιατρό με μεγαλύτερη χρονική επάρκεια για να μιλήσουμε για το βιβλίο και όχι μόνο. Οτιδήποτε άλλο συναφές θέμα με την... Ήθελα να πω για τον τίτλο, επειδή πολλοί με ρωτάνε τι σημαίνει το μαύρο σεξ. Ναι. Δεν είναι τα εσόρουχα. Δεν πιστεύω ότι είναι τα εσόρουχα. Πολλοί το παιδεύουν έτσι. Ναι. Και το λέω ότι είναι μια κωμωδία αυτό το βιβλίο. Το μαύρο σεξ είναι σεξ χωρίς συναισθήματα. Ναι. Η πορνεία. Το αρνητικής φύσεως. Το αρνητικής φύσεως δώμα, ναι. Δηλαδή... Το μαύρο σεξ. Η πολιτική ψυχοπαθολογία είναι αυτό που λέει ο ίδιος ο όρος. Mm. Πίσω από όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι αφεντάδες και αφεντοκράτορες και κλέφτοπορτοφολάδες, οι οποίοι τα βουτάνε από τον κόσμο, mm. γιατί είναι ήδη πολύ άρρωστοι. Μου δίνεις τώρα πάσα για να γυρίσω στο πιστόφυλλο αυτού του βιβλίου, που έχει 5 λόγια, 15 λέξεις όλες, αλλά εκεί είναι και το πιο σημαντικό ίσως μήνυμα. Γιατί αφορά στην εντολή που δίνει ο ψηφοφόρος στους πολιτικάντιδες, στους πολιτικούς να πούμε. Δεν είναι όλοι οι οποίοι δεν είναι όλοι κακοί. Όχι. Υπάρχουν και καλά στοιχεία. Ναι. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να επισημάνουμε αυτό. Ναι, και βέβαια. Το πρόβλημα να λυθεί μας ενδιαφέρει. Βέβαια, δεν το, είναι καλό, να... το καλό το ξέρουμε. Ναι, δεν είναι να χειροκροτήσουμε το καλό, είναι να καυτηριάσουμε το κακό. Και κλείνει εδώ στον πιστόφυλλο ο Νίκος ο Σοφής με τη φράση «Εσύ με την ψήφο σου για εμένα, για εσάς, για όλους μας θα τους επιτρέψεις να κερδίσουν και τον πόλεμο». Ποιο πόλεμο? Μεταξύ δικαίου και αδίκου, μεταξύ αλήθειας και ψεύδους, μεταξύ επιστήμης και εμπορίου. Περί αυτού πρόκειται. Ο Νίκος ο Σοφής τον ξέρω πολλά χρόνια, κάναμε και πρώτα πολλές εκπομπές στο Κόντρα και αλλού, τώρα κάνουμε στο Έξτρα, βγαίνει τακτικά. Λοιπόν, και ξέρω πολύ καλά ότι δεν εμπορεύεται τη γνώση και την επιστήμη. Γι' αυτό το λόγο σε παρακάλεσα, ήρθες με προθυμία στην εκπομπή μου. Εγώ σε ευχαριστώ, Γιάννη. Λοιπόν, για να μπούμε λοιπόν στο περιεχόμενο του βιβλίου. Ζούμε σε μια εποχή που έχουν εκφυλιστεί τα πάντα. Οι αξίες της ζωής, αυτό το μεγαλούργημα της αναπαραγωγής της ζωής από το δημιουργό που μας έχει επιτρέψει να υπάρχουμε και να αναπαράγουμε το ανθρώπινο είδος και είναι επενδεδημένο και με έναν πόλο έλξης που λέγεται ειδονή. Μα όμως... Ειδονοκρατούμενη. Ναι. Ο σκοπός δεν είναι ειδονή. Ο σκοπός είναι απαραγωγή. Είναι βεβαίως να απολαύσει κανείς ό,τι είναι ευχάριστο στη ζωή, να το απολαύσει. Αλλά είναι λόγος ύπαρξης η ευχαρίστηση και ειδικά του κορμιού η ευχαρίστηση... Η ευχαρίστηση της πνευματικής ανάταξης της ψυχής. Η οποία είναι έτσι. Τα 21 γραμμάρια που χάνει το σώμα όταν πεθαίνει. Πες το αυτό, το έχουμε 21 ακούσει. 21 γραμμάρια, όταν λεπταίνει ο άνθρωπος στιγμή που ταξιδεύει η ψυχούλα του, χάνει 21 γραμμάρια που είναι τα γραμμάρια της ψυχής, της ενέργειας. Δηλαδή την ώρα που κάποιος φεύγει από το σώμα η ψυχή, μεταφέρεται. Ας πούμε είναι 50 κιλά και μετά είναι 21 γραμμάρια κάτω. Λιγότερο. Αυτό το έχει εξηγήσει η επιστήμη πώς συμβαίνει. Ναι. Ναι. Η επιστήμη, Γιάννη, σέβεται το σύμπαν και τις τελευταίες έρευνες που έχουν κάνει η αστροφυσική, γιατί και η ίδια η ιατρική έχει εξελιχθεί. Δηλαδή, πλέον φτάσαμε να μιλάμε για κβαντική ιατρική. Ναι.
που είναι ένας τομέας πολύ ψαγμένος και πολύ βαθύς, ο οποίος σε σχέση με την κλασική ιατρική μπορεί να βοηθήσει συμπληρωματικά. Τα 21 γραμμάρια πάντως είναι καθαρά η ψυχή η οποία φεύγει, αυτό είναι δεδομένο. Άρα η σχέση μεταξύ ορατού και αοράτου, μεταξύ υλικού και πνευματικού κόσμου είναι ένα και το αυτό. Απλά για λόγους εργασίας, για λόγους ευκολίας στη διαχείριση της ζωής και των στοιχείων που συνθέτουν αυτό το παζλ της ζωής, εμείς τα έχουμε επιμερίσει για να μπορούμε να έχουμε έτσι μια ευκολότερη σχέση. Αλλά άλλωστε και η επιστήμη έχει δεχτεί τις ψυχοσωματικές αρρώστιες που πριν από κάποια χρόνια... Που είναι η Ιπποκράτειος ιατρική. Ναι. Και του Ασκληπίου. Οι άλλες ιατρικές, τα αντίθετα, είναι του Γαλινού. Του Γαλινού. Τώρα, τι ξέρεις έχει τώρα μετά, άλλο καμία. Ναι. Άλλες τρόπος προσέγγισης είναι το Γαλινού και άλλες τρόπος προσέγγισης είναι το Ασκληπίου, γιατί ο Ασκληπιός Γιάννη τελούσε και νεκροαναστάσεις. Έκανε νεκροαναστάσεις. Ο Ασκληπιός ήταν θεός της ιατρικής. Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Εμείς που δεν ξέρουμε αυτά τα πράγματα για τα οποία άλλοι όπως ο Νίκος ο Σοφής έχουν αφιερώσει τη ζωή τους για να τα μάθουν, μας εντυπωσιάζουν αυτά. Εγώ δεν ήξερα ότι ο Γαλινός έχει τέτοιου είδους επιτεύγματα. Ο αξίος ελληνικός πολιτισμός. Και δεν ακούγεται πολύ αυτό, ε. Το για τον Ιπποκράτη ακούγεται πολύ. Τον Ιπποκράτη είναι ο Ασκληπιός είναι το θέμα. Μάλιστα. Ο Ιπποκράτης ήρθε μετά. Ναι. Είναι μετέπειτα γέννημα. Λοιπόν, για να γυρίσουμε λοιπόν στο περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, το οποίο είπαμε είναι το μαύρο σεξ και η πολιτική ψυχοπαθολογία. Τι μπορεί να προσφέρει το βιβλίο αυτό μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος παραπέει ανάμεσα στην φιλιδονία, στον πανιδονισμό, στον εκφυλισμό, γιατί ζούμε κυρίες και κύριοι, ζούμε μία περίοδο τέτοια που θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος να την παραλληλήσει με τη Βαβυλωνία. Ένα χάος με τα Σόδωμα και Γόμορα. Δεν υπάρχουν πια ηθικές αξίες. Είναι, αν κάποιος μιλάει για καλοσύνη, για αγάπη, για εντυμότητα, οι 8 ή 9 στους 10 θα πούνε αυτό είναι γραφικός. Κάτι τέτοιο συμβαίνει. Mm. Και βγαίνει λοιπόν ένας άνθρωπος και άλλοι ακόμη επιστήμονες, οι οποίοι... Και άλλοι επιστήμονες, βέβαια. Και άλλοι, βεβαίως. Οι οποίοι υποστηρίζουν μια άλλη άποψη και λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι δεν είναι μόνο μαύρη η ζωή, έτσι, έχει και ενάρετους ανθρώπους κτλ. Mm. Τώρα, για την νεολαία που βλέπουμε, είχαν μάλιστα, δεν ξέρω, δεν παρακολούθησα το θέμα, αν έχουν ψηφίσει τον νόμο για τον κοινωνικό γονέα. Δηλαδή, γεννιέται ένα αγόρι και του λένε ότι στα 15 σου, άμα θες, δηλώνεις και κορίτσι. Ή στο κορίτσι να δηλώσει αγόρι. Αυτά τα κάνανε, ναι, κάποιοι δίθεν αριστεροί, ναι, οι οποίοι φέρανε αυτή την πανδημία, με αυτό το ρεύμα. Ναι. 15 χρονών να δηλώσει το κορίτσι. Δηλαδή, πού θα φτάσει. Είναι δυνατόν. Πού θα φτάσει, πια αυτή. Και γιατί δίνουνε, προσέξτε να δείτε, η αντινομία, η αντιφατικότητα, η ηρωνία, η βλακεία, η ηλιθιότητα, ο εμπεγμός. Γιατί για να δώσουνε δίπλωμα οδήγησης είναι στα 18 ή 19, δεν ξέρω, 18. Ναι. Και για να δηλώσει τόσο σοβαρό θέμα, ότι δήθεν γεννήθηκα αγόρι αλλά δεν θέλω να είμαι αγόρι, στα 15. Δηλαδή μιλάμε για μια τρελή κατάσταση. Ναι, τρελή κατάσταση. Όλα αυτά παραπέμπουν σε μια προπαγάνδα η οποία μας θέλει έρμεα των δικών τους επιθυμιών. Και αυτό ακριβώς κάνει αυτό το βιβλίο. Μπορεί να προσφέρει στον αναγνώστη γνώση, υποστήριξη και αλήθειες. Ναι. Αυτό το βιβλίο είναι βιβλίο αλήθειας. Δεν είναι για να πούμε πόσο γλυκά είναι τα πράγματα, πόσο ήπια είναι. Ναι. Είναι ένα είδος πολεμικής. Ναι, η αντίσταση... Χωρίς να προσβάλλει όμως. Ναι, αλίμονο. Δεν είπαμε, με ένα όριο έτσι. Ποτέ ο Νίκος ο Σοφής έχει πάντοτε την κοσμιότητα και την ευπρέπεια που χρειάζεται να κρατάει τις ισορροπίες χωρίς να είναι υβριστικός και ακραίος, απλά να μην καταπίνει τους ελέφαντες που θέλουν να μας βάλουν να καταπιούμε ότι μπορείς να γεννηθείς αγόρι, αλλά μετά να έχεις πατέρα και γονέας Α, λέει γονέας Β, δηλαδή μιλάμε για γελιότητες. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό το βιβλίο θα έπρεπε να ήταν, εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός, αν ήμουν στο Υπουργείο Παιδείας, θα το είχα εισαγάγει αυτό το βιβλίο και όποια άλλα. Δεν κάνουμε διαφήμιση καλά και ντε του βιβλίου. Ψάξτε. Εγώ δεν βγάζω κάτι, πες το και αυτό. Ναι, να το πούμε δεν αυτό. Βγάζω. Το κόστος είναι 13 ευρώ που είναι για τη φορτοπία.
Και μάλιστα να σας πω κιόλας, το έχουμε συζητήσει με τον Νίκο τον Σοφή, ο άνθρωπος επειδή δεν είναι ούτε έμπορος, ούτε βιβλιοπόλης, ούτε εκδότης, απλά τη γνώση του μετέφερε στο βιβλίο αυτό, που μπορεί να βγει και πολύ, με πολύ χαμηλότερο κόστος και δεν το κάνουμε. Λοιπόν, σε επόμενες εκδόσεις, αλλά προς το παρόν ο άνθρωπος δεν ήξερε, πήγε σε κάπου σε εκδότες, σε ρώτησε. Πήγανε. Ναι, του είπανε, αλλά ντάλλωνε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Σημασία έχει πάντως, πέρα από το κόστος, σημασία έχει η χρήση του. Και λέω, εγώ αν ήμουνα σε μια αρμόδια θέση, θα το είχα διαθέσει αυτό σε βιβλιοθήκες, στα σχολεία. Είναι δηλαδή οδηγός για γονιούς και για νέους ανθρώπους να καταλάβουν ότι το σεξ είναι ευλογία Θεού. Δεν είναι όχι όμως με τον τρόπο που γίνεται. Ναι, όχι κρεπάλι των παραπλανημένων ανθρώπων οι οποίοι βλέπουμε τώρα και τις τελευταίες μέρες τι γίνεται τώρα με όλα αυτά, τα σκάνδαλα που βγαίνουν, ο χαμός. Για να μπορέσει κάποιος να βρει μια θέση εργασίας, μια κοπέλα, ένας νεαρός κτλ. Το τι γίνεται. Δηλαδή αυτή η εποχή είναι πραγματικά Σόδομα και Γόμορα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ναι, εκείνο το οποίο μπορούμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή είναι πως όσοι μας ακούνε, επιστήμονες και μη, γονείς και μη, άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στα κέντρα των αποφάσεων, αυτό το βιβλίο και άλλα βιβλία, ο Νίκος ο Σοφής και άλλοι επιστήμονες. Καλούμε τον κόσμο. Να μπορέσουμε ακριβώς. Καλούμε τον κόσμο να έρθει κοντά μας. Έτσι, αυτό. Να του προσφέρουμε αυτό. Την αγάπη μας και την ηθική μας. Ναι. Και να φτιάξουμε, Γιάννη και εσύ και εγώ, ένα κέντρο, αυτό που ονειρευόμαστε πάντα, ναι, με θεραπείες, εναλλακτικές θεραπείες. Όραμα ζωής. Ένα κέντρο. Ζωής. Εγώ, εάν το κάνω αυτό, θα το κάνω μόνο μαζί σου, με κανέναν άλλο. Με τη βοήθεια του Θεού, εσύ, ναι, δεν το είπα. Εσύ το προχωράς, εμείς από κοντά σε ακολουθούμε και βλέπουμε την πορεία του. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να γίνει πόλος έλξης αυτές οι γνώσεις που έχουν βγει σε αυτό το βιβλίο και στα άλλα του Νίκου του Σοφή και να δημιουργήσουμε μια ομάδα άμυνας. Αγωνιζόμενων. Έτσι. Να φτιάξουμε ένα κέντρο το οποίο να βγάζει τα έξοδά του για να μπορεί να συντηρηθεί και ένα κέρδος. Και το κέρδος θεμητό είναι. Βέβαια. Γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν μιλάει μόνο για βιολογική, κοινωνική και ψυχική, μιλάει και για οικονομική υγεία. Έτσι. Βεβαίως. Μα χωρίς οικονομική ελευθερία, όλα υγεία, τα άλλα. Υγεία. Και ελευθερία και υγεία. Αυτά συναφή είναι. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να είναι φτωχός και να υπερασπίζεται ιδανικά, ιδεώδη την ώρα που πονάει το κορμί του, που δεν έχει που να κοιμηθεί, που είναι άστεγος. Μα τι λες τώρα. Το κορμί δεν φιλοσοφεί. Το κορμί απαιτεί. Απαιτεί. Έτσι λοιπόν λέμε ότι είναι όραμα ζωής, κυρίως από τον Νίκο, βεβαίως και από εμένα και μαζί από άλλους, μαζί ένα κέντρο το οποίο να μην εμπορεύεται την υγεία. Να έχει κοινωνική αποστολή. Και να είναι παγκόσμιο, διεθνούς. Έτσι, να υπάρχει και ένα κέρδος για τους επιστήμονες, για όσους εργάζονται. Και να κάνουμε και μια ομάδα με τέχνη, θεατρική τέχνη. Πολλά μπορούν να γίνουν, είναι θέμα πολιτικής βουλήσεως. Ναι, καλά, σίγουρα. Η πολιτική. Σίγουρα. Λοιπόν, σημασία λοιπόν έχει ότι ναι μεν και το κέρδος σε ένα λογικό βαθμό, αλλά χωρίς εσχροκέρδη. Και χωρίς κατάχρηση. Αυτό. Ναι. Η εσχροκέρδη είναι εκείνη η οποία πρέπει να παταχθεί. Λοιπόν, Νίκο, Σοφή, να σε ευχαριστήσουμε. Και εγώ να σε ευχαριστήσω. Και εγώ και οι άλλοι οι οποίοι παρακολουθούν το έργο σου, φίλοι και γνωστοί, mm-hmm, και άγνωστοι που παίρνουν τηλέφωνα, mm-hmm, και να ευλογήσουμε αυτή τη δουλειά να πάει μακριά και να γίνει αυτό το κέντρο και στην Ελλάδα στην αρχή, Ελλάδα, και μετά στην Κύπρο και παγκοσμίως να περπατήσει όσο μπορέσουμε. Έτσι. Ευχαριστώ, Γιάννη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και εγώ. Θα το πω εγώ. Ιεραποστολικό έργο κάνει ο Νίκος ο Σοφής. Το γνωρίζω εγώ και το εγγυώμαι εγώ. Από εκεί και πέρα δεν φτάνει ένας άνθρωπος, ούτε δύο, ούτε τρεις. Τα μεγάλα έργα στη ζωή απαιτούν και μεγάλους σκόπους και μεγάλες θυσίες και πολύ κόσμο και ποιοτικό κόσμο. Και πίστη και συνέπεια. Βέβαια, πάνω απ' όλα. Πίστη και συνέπεια. Έχουν χαθεί οι αξίες ζωής, Νίκο μου. Ναι, το ξέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Μια φορά ακόμη τις ευχαριστίες από εμάς που σε παρακολουθούμε το έργο σου. Και βεβαίως από τις κυρίες και τους κυρίους οι οποίοι παρακολουθούν αυτές τις εκπομπές. Και παρακολουθήστε, θα δώσουμε με τον Νίκο τον Σοφή, θα δώσουμε μία μονιμότητα στις εκπομπές που κάνουμε στο Extra Channel, τα βράδια 9.30 ώρα. Προς το παρόν έχουμε λίγο πολύ ακατάστατο το χρόνο στην ημέρα που βγαίνει.
αλλά θα το καθιερώσουμε, θα ενημερωθείτε και στο YouTube θα έχουμε μεγαλύτερη χρονική επάρκεια για να μπορέσουμε να συμπτύξουμε τις δυνάμεις μας και να δημιουργήσουμε τουλάχιστον κάτι το οποίο να είναι χρήσιμο στην κοινωνία μας. Αν όχι παγκόσμιο, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε από εδώ. Ναι, ναι, Γιάννη. Πολύ ωραία. Γεια σας. Yes. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το θέμα που παρακολουθήσατε ήταν προσφορά από την εκπομπή «Στο περισκόπιο του πολιτισμού» του Γιάννη Διαβάτη.